Αλλά δείτε εδώ τι θα μας ετοιμάσει σήμερα η Αργυρούλα. Παιχνίδια, σήμερα παίζουμε. Αύριο Αργυρό. Χρόνια πολλά, καλέ, το παιδί, τον μπαμπά, χρόνια πολλά. Και εγώ την πεθερά μου, το γουνιάδο μου, τους φίλους μου, Δημητρούλης και Δήμητρης της ζωής μας. Να τους χαιρόμαστε. Χρόνια τους πολλά χαιρόμαστε. Με υγεία, να είστε καλά. Και πάντα να έχετε γύρω ανθρώπους να σας αγαπάνε. Το πιο βασικό, έτσι δεν είναι. Δημήτρη, δεν ξέρω, είναι. Χρόνια πολλά στη Θεσσαλονίκη μας. Βεβαίως. Χρόνια πολλά. Δημητρούλα μου, να είστε καλά. Τι κάνεις? Τι κάνω? Τι είναι παίζω. Αυτά? Σήμερα παίζω από το πρωί. Εγώ δεν κατάλαβα ότι θα έκανες cupcake. Παιδί μου, θα κάνουμε ένα μείγμα που μπορεί να γίνει και cupcake. Τι ωραία που είναι. Αλλά επειδή το είδα, σήμερα ξέρεις, όλοι πάνε στο γραφείο με ένα γλυκάκι. Οι μαμάδες τα απόγευμα στα παιδιά στο σπίτι, αν έχετε καλεσμένους, όλοι αγαπάνε το cupcake. Ειδικά αν είναι ζουμερό και αφράτο όπως είναι αυτό. Και άμα το φτιάξετε και χρωματιστό, όπως σας δείχνω εδώ, δεν υπάρχει ωραίο πράγμα. Να αλλάξουμε και τον τίτλο. Θα γίνει, μπορεί να γίνει και τούρτα. Άστο και τον τίτλο. Η ίδια ζύμη γίνεται είτε τούρτα είτε cupcakes. Να, αλλά είναι πολύ ωραία. Εγώ έχω κάνει και τούρτα. Αλήθεια. Θα τη στήσουμε μαζί όμως. Αυτά δεν την έχω. Πιο... Δεν ξέρω. Αυτά είναι πιο παιχνιδιάρικα. Είναι παιχνίδι. Είναι για να γεμίσετε μία κούτα και να πάτε στο γραφείο. Σήμερα το έχω την γιορτή μου, σας κερνάω. Είναι εύκολο. Είναι πανεύκολο και το πάνω. Είναι πανεύκολο και το κάτω. Εδώ δες. Είναι red velvet χωρίς χρώμα. Η γεύση είναι red velvet, είναι cupcakes red velvet, αλλά γίνονται με παντζάρι. Τη γλύκα του θα βρείτε μέσα. Αν δεν σας το πω ότι έχει παντζάρι, δεν το καταλαβαίνετε, απλά πιάνετε τη γλύκα. Δεν το καταλαβαίνεις ότι έχει παντζάρι, έχει τη γλύκα όμως. Γι' αυτό και το χρώμα που έχει αυτό το red velvet είναι το φυσικό χρώμα του παντζαριού όταν ψήνεται. Δεν είναι το χρώμα ζαχαροπλαστικής που βάζουμε μέσα και το κάνουμε. Και είναι και υγιεινό για πολύ... τα παιδάκια. Γι' αυτό το σκέφτηκα. Είναι και πολύ υγιεινό. Γιατί να βάζεις χρώμα, βάζεις παντζάρι. Και για τα μεγάλα παιδάκια, ναι, μην αλλά νομίζεις. Η γεύση είναι φοβερή. Η γεύση δεν υπάρχει, είναι το κάτι άλλο. Αργυρό, είναι φοβερό. Είδες τι ονόστιμο. Τι ωραία γεύση. Είδες τι ωραία που είναι. Τι ωραία γεύση. Μπράβο, αγάπη, χαίρομαι. Χαίρομαι που σου αρέσει. Να φτιάξουμε να πάρεις να κεράσεις το σφέλο στο Δημητράκι. Αυτό το πάνω όμως δεν είναι πολύ βαρύ. Δεν είναι βαρύ, έτσι πρέπει να γίνει το πάνω. Είναι αυτό που κάνουμε πάντα πάνω στα cupcakes. Θέλω να μου πάρετε λίγο τη Συνατσάκη ένα τηλέφωνο, να τη βγάλουμε σας παρακαλώ. Γιορτάζει. Όχι. Α. Πρέπει τα cupcakes. Α, έλα, πού είναι το κορίτσι μου το αγαπημένο. Για πάμε. Λοιπόν, να γράψουμε τα υλικά μας. Θέλω να το φτιάξετε, είναι απλό, είναι εύκολο, θα παίξετε. Μακάρι να έχω λίγο χρόνο να προλάβω να σας δείξω τα σχεδιάκια που κάνω. Στο καλό μα τις βρωμόμυγες επιτέλους, δεν αντέχω άλλο, δηλαδή τι να κάνω. Θα ψεκάζω κάθε πρωί, θα φέρνω το ψήν και θα ψεκάζω. Δεν υπάρχει τώρα αυτό το πράγμα. Συγγνώμη, σας ζητούμε, αλλά γύρω γύρω έχει σταφύλια, δεν ξέρω τι έχει. Και έχουν έρθει όλοι στο στούντιο, δηλαδή είναι ντροπή. Ντροπή. Πάμε! Μηγοσκοτόστρα, θέλω επιγόντως. Yeah. Λοιπόν, πάμε να γράψουμε τα υλικά γιατί είναι φανταστική συνταγή. Σε πήγε λίγο νερό. Λοιπόν, παιδιά, δεν έχω φάει πιο ωραίο cupcake. Θέλω λοιπόν 3 μέτρια παντζάρια, ατμισμένα, αυτά από τον αγρόκηπο Χαλβατζή. 3 τέταρτα του φλιτζανιού ξινόγαλο. Θυμήστε μου να σας πω. Θύμησέ μου να σου πω για ποιο λόγο χρησιμοποιούμε το ξινόγαλο και για ποιο και με τι μπορώ να το αντικαταστήσω. Εντάξει, θύμησέ μου το στο τέλος της συνταγής. Είναι πάρα πολύ νόστιμο, είναι διαφορετικό και διαφορετικό. Είναι απλά υπέροχο. Χυμός από 1 μέτριο λεμόνι, 2 κουταλάκια του γλυκού ξύδι, 2 κουταλάκια του γλυκού υγρή βανίλια, 1 3/4 του φλιτζανιού ζάχαρη κρυσταλλική, 180 γραμμάρια βούτυρο ή μαργαρίνη σε θερμοκρασία δωματίου, 3 μεγάλα αυγά και λίγο λιωμένο βουτυράκι για τις φόρμες μας. Αυτό, να τα πάμε ένα-ένα τώρα. Ναι, και τα στερεά υλικά. Θέλουμε 2 φλιτζάνια αλεύρι μαλακό, τόση ώρα σας έλεγα τα υγρά υλικά. 2 φλιτζάνια αλεύρι μαλακό, 3 κοφτές κουταλιές της σούπας κακάο, 1,5 κουταλάκι του γλυκού baking powder, μισό κουταλάκι του γλυκού σόδα μαγειρική, 2 πρέζες αλάτι, μην πας στην κρέμα, μην τους μπερδέψουμε. Θέλω να πάμε... κάνουμε ένα-ένα σωστά. Ναι, και θέλω αν γίνεται, την ώρα που θα δείχνω εγώ να ξαναβάλετε μία την κάρτα. Θέλω να το γράψουν. Είναι εύκολα τα υλικά, τα έχετε όλοι στο σπίτι, εντάξει. Το πολύ πολύ να μην έχετε το παντζάρι, ας πούμε, που αυτή είναι η ευκολία. Το αντί να το βράζεις μία ώρα, είναι έτοιμο, ατμισμένο και θα κάνετε τη διαδικασία ακριβώς όπως θα σας τη δείξω εγώ. Και είναι ωραίο που δεν βάζεις μέσα χρώμα και παίρνει το χρώμα από το παντζάρι. Προφανώς δεν το καταλαβαίνεις όταν το τρως, ναι. Αλλά είναι διαφορετικό. Μάλλον κάτι δίνει στη γεύση. Κοίτα, όλα τα υλικά που βάζουμε του δίνουν τέλεια γεύση. Το κάνουν τέλειο. Εντάξει. Λοιπόν, πώς ξεκινάμε. Πρώτα απ' όλα θέλουμε
Έχουμε πει όταν φτιάχνουμε ένα οποιοδήποτε μείγμα τύπου κέικ, τα υλικά μου όλα σε θερμοκρασία δωματίου. Μέσα λοιπόν θα πέσει μαλακό βούτυρο ή μαργαρίνη με βούτυρο ή ό,τι έχετε αυτή τη στιγμή στο ντουλάπι σας τέλος πάντων. Θα ρίξετε μέσα και τη ζάχαρη και θα τα αφήσετε να γίνουν σαν μια κρεμούλα, εντάξει. Να κρεμώσει η ζάχαρη και να αρχίσει να λιώνει. Έχουμε πει πολλές φορές ότι όταν φτιάχνουμε ένα τέτοιο μείγμα που θα το βάλουμε μετά να το ψήσουμε, είτε είναι κέικ είτε είναι μια γλυκιά πίτα. Τρως εσύ, ε! Πολύ ωραίο! Είδες τι ωραίο που είναι! Ναι. Λοιπόν, είτε μια γλυκιά πίτα, είτε είναι ξέρω εγώ κουλουράκια, είτε είναι. Πρέπει πρώτα, πριν, να έχουμε λιώσει τη ζάχαρη. Αν έχω λιώσει τη ζάχαρη σωστά, εδώ μέσα δηλαδή, αν τη χτυπήσω και τη λιώσω με μια υγρή ουσία ή με το βούτυρό μου ή με τη μαργαρίνη μου, αυτό θα καραμελώσει πιο ωραία. Όταν το τρως, σου βγάζει μια υγρασία μέσα, δεν σου βγάζει. Είναι σαν να είναι σιροπιασμένο, δεν είναι. Ναι. Κι όμως δεν είναι. Ούτε, ναι. Μια υγρασία, όχι σου αφήνει μια υγρασία αυτό, μια υγρασία. Κορίτσι μου, όμορφο. Το αφήνω αυτό εκεί. Καλημέρα, σε ξυπνήσαμε. Καλημέρα, όχι. Τι δεν κάνεις? Είχα σηκωθεί από το κρεβάτι, αλλά έχω ξυπνήσει πολύ ώρα. Να σου πω κάτι. Ήδη. Κάνουμε σήμερα ωραία cupcake και ξέρω ότι τρελαίνεσαι. Και είναι με παρθάρι red velvet. Και ήθελα λίγο να σου πω να δεις τη συνταγή, γιατί ξέρω ότι τα αγαπάς πολύ. Μερούλα, καλημέρα, αγάπη μου, γλυκιά. Καλημέρα, Αργυρό. Να σου πω, έχω προλάβει ήδη, έχω ανοίξει την τηλεόραση, τα βλέπω που είναι κατακόκκινα και πανέμορφα. Δεν είναι ωραία. Είναι κουκλίστικα. Σε φιλώ, μια καλημέρα ήθελα να σου πω, τα είδα και σε θυμήθηκα. Καλημέρα σε όλους. Φιλάκια, αγάπη μου, φιλάκια. Τι έχουμε εδώ, θα βάλουμε όλα τα στερεά υλικά σε ένα μπολ, θα τα ανακατέψουμε καλά, όλα εδώ, είναι τα το αλεύρι μου, τα στερεά μου. Να δούμε ξανά λίγο την κάρτα. Πάμε την κάρτα με τα στερεά. Έχω βάλει και χτυπιέται το βούτυρο με τη ζάχαρη και τώρα ετοιμάζω τα στερεά υλικά. Τα στερεά κάτω, πάμε στην κάρτα με τα στερεά υλικά. Μπράβο. Δύο φλιτζάνια αλεύρι μαλακό. Ό,τι αλεύρι έχετε στο σπίτι τώρα, έτσι. Τρεις κοφτές κουταλιές της σούπας κακάο. Όπως σας το γράφω, το κάνω και εγώ ταυτόχρονα μαζί σας. Μία, δύο και μία τρεις. Πάμε. 1,5 κουταλάκι του γλυκού baking powder. Εδώ είμαστε. 1,5. Πάμε. 1,5 κουταλάκι του γλυκού σόδα μαγειρικής. Βάλε μου και εσύ 2 πρέζες σαλάτι. Όλα τα υλικά μου αυτά, αγαπημένο παιδάκι, τα ανακατεύω για να πάει παντού και το αλεύρι, να πάει παντού και το baking powder, να είναι έτοιμο το μείγμα μου προς χρήση. Έχω λοιπόν αυτό που σας είπα. Όλες τις σκόνες μαζί. Όλες τις σκόνες μαζί σαν ένα μπολ. Τα μετράτε και τα βάζετε μαζί σαν ένα μπολ. Αυτό είναι για μετά για να κάνουμε την κρέμα, το frosting από πάνω που είναι τέλειο. Το αφήνω λοιπόν στην άκρη αυτή τη στιγμή. Και θέλω να σας δείξω τι κάνω στα παντζάρια. Αυτό που σας είπα είναι ότι όλη η ευκολία είναι ότι τα έχουμε έτοιμα, ατμισμένα, είναι έτοιμα για να τα φάτε, να τα κάνετε ωραία σαλάτα, να τα βάλετε οπουδήποτε θέλετε. Εμένα μου αρέσει γενικά το παντζάρι, το λατρεύω, το κάνω και πολύ ωραίες παντζαροσαλάτες. Και το αγαπάνε πάρα πολύ και οι ξένοι την παντζαροσαλάτα. Εγώ τον κάνω στο εστιατόριο και ειδικά οι ξένοι τρελαίνονται με αυτό. Τη φρεσκάδα και του γιαουρτιού και αυτά και τη βγάζει αυτό όλο το πράγμα. Λοιπόν, έχω το παντζάρι μου μέσα σε κενό αέρος. Έτσι είναι μαγειρεμένο, είναι ατμισμένο στον ατμό, δηλαδή όπως βγαίνει από τη γη, με ορθή γεωργική πρακτική καλλιεργείται, όπως βγαίνει από τη γη, το παίρνουν, το ατμίζουν και το κλείνουν εδώ μέσα με το νερό τους, με το υγρό τους. Αυτό το υγρό μπορώ να το χρησιμοποιήσω για να βάψω και από πάνω, βέβαια το παντζάρι, γιατί δίνει και ένα πολύ ωραίο χρώμα, εντάξει. Κάτσε να το ανοίξω. Ναι, θέλω το να μου τα βγάλετε από τη σακούλα. Πόσα φατζάρια θα χρειαστούμε να πούμε. Κοίτα, αν είναι μεγάλα. Εδώ η Αργυρούλα στα υλικά που μας δίνει, θα τα ξαναδούμε, βγάζει 24 cupcakes. Να, κοίτα να δεις τώρα. Αν είναι μικρά τα φατζάρια μου, θα χρησιμοποιήσω 3. Αν είναι μεγάλα, όπως είναι η άλλη σακουλίτσα, μπορεί να χρησιμοποιήσω το 2. Θα σας δείξω όμως γιατί λέω μπορεί. Γιατί θα μετρήσουμε όλα τα πράγματα με ένα φλιτζάνι.